Θα σε κλείσω με την έκπληξη. Γιώργος Τσελίκα στο βοτανικό, αν σου λέει κάτι. Εκεί Έλα. όπου θα έχετε το νέο γήπεδο, Παύλο. Και θα σου δείξω και το μακέτο που έλεγε ο κύριο Σιμίτη. Κύριε Τσελίκα, παρακαλώ πολύ, αφιερωμένο στον κύριο Τσίμα. Ακριβώ λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, καλό Γιώργο, Παύλο. μου να είμαστε καλά, τότε θα είμαστε. σε πάρω μαζί μου στο πρώτο Έτσι. μάτι να το δούμε παρέα. Βεβαίω, βεβαίω. Ένα κόσμο θα γίνει Και μένα. Ακριβώ. Και, και άλλε πέντε. <laughs> λοιπόν, σε εξέλιξη είναι οι πρόοριμε εργασίε που όπω φαίνεται θα περατωθούν σε περίπου 36 μήνε. Ναι. Μέσα στο βάθο δεν φαίνεται τώρα το σκάμα. Εκεί έγινε ε, ξέρεις καθαρισμός, έχουν μπει όλα τα σκαπτικά μηχανήματα. Και έναν ύμνο αν προλαβαίνουμε. Ένα και έναν ύμνο για τον Παύλο. Έλα, Γιώργο, ναι. <laughs> λοιπόν, μιλάμε για μια έκταση τώρα 33,6 τρέματα, έτσι. Και θα έχει μια χωρητικότητα 38.500 θέσει, παιδιά. Κατηγορία 4. Τα εναστέρων βάσει η ΕΟΕΦΑ. Ε, Σα είπα, θα περιλαμβάνει 1.300 θέσει. Έχουμε να δούμε λίγο και τη μακέτα, πώ θα γίνει. Εκεί τώρα η είναι μακέτα... η περιοχή, τίποτα. Ε... Ό,τι βλέπουμε εκεί στα χωράφια. Τίποτα τώρα. Αυτά Αυτά, αυτά, αυτά που βλέπετε τώρα, προπήρξαν τα έργα που βλέπετε. Θα mm -hmm. είναι πίσω στο βάθο. Θα υπάρχουν λοιπόν 7 εμπορικά καταστήματα, χώροι πρασίνου και αστικέ υποδομέ. 325 θέσει για πάρκινγκ, δηλαδή κοντολογής θα είναι ένα κόσμημα για τους φίλους του Πράσινου Τριφύλλου. Βλέπουμε πώς θα, θα γίνει με ηλεκτρονικό πραγματικά. τρόπο Γιώργο και θέλω να μας πει ο Παύλο πώς νιώθει τώρα. Ε, τι να σου πω, σχεδόν <laughs> δεν πιστεύω τα μάτια μου γιατί αυτή είναι μια ιστορία την οποία παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά. <laughs> ε, κοντεύουν 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Ε, άνε φαίνεται ότι τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει και τι να σου πω, είναι ένα, είναι ένα, όνειρο που ε, λέω να μας έχει Θέλω ο Θεός γερούς εδώ, και Παύλος, καλά στο να, πρώτο το, πρώτο να, να πατήσουμε μέσα, μέσα, σε αυτό το γήπεδο. Συναισθήματα και δονήσεις στο πρώτο μάτς. <laughs> ε, δεν, θα, δεν, θα, πιστεύουμε τα μάτια μας και αναρωτιέμαι ποιο θα έπρεπε να είναι αυτό το πρώτο μάτς. Φαντάζομαι ένα μεγάλο φιλικό. Λοιπόν, δυστυχώ ε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Όταν έρθεις εδώ στο στούντιο θα καλά, σε υποδεχτώ με τον ύμνο. Εύχομαι να σου άρεσε η έκπληξη. Ήταν πολύ ωραία. Πραγματική έκπληξη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να σα κάνει καλή μέρα. Σήμερα μη σα τα κάνει μόσχεμα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τσελίκα. Ευχαριστώ πάρα ε, πολύ. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Να σε καλά.